Λοιπόν, πολύ γρήγορα, δύο λογάκια για το παιχνίδι, πρωτού ξεκινήσουμε. Καταρχήν, πατάω να μπούμε στο μενού του παιχνιδιού και γρήγορα να σας πω ότι το παιχνίδι είναι καθαρά multiplayer. Δεν υπάρχει campaign, δεν υπάρχει ιστορία, δεν υπάρχει πλοκή. Το μόνο που υπάρχει πέρα από το multiplayer είναι το missions, το οποίο τι είναι στην ουσία, training, προπόνηση για να μάθεις το παιχνίδι, tutorial στην ουσία, battles, είσαι σε ένα χάρτη και βγαίνουν οι κακοί και τους σκοτώνεις, και το survival, που οι αντίπαλοι σου έρχονται σε κύματα και κάθε φορά δυσκολεύουν. Αυτό. Όλο το υπόλοιπο παιχνίδι είναι multi. Και εννοείται το παιχνίδι αυτό είναι always online. Αν δεν έχεις ίντερνετ, δεν το παίρνεις καν. Τώρα, όσο αφορά το multiplayer κομμάτι, στα θετικά του, ότι έχει φανταστικά γραφικά. Πραγματικά, τα γραφικά του είναι απίστευτα. Γενικά, έχει το χαβαλέ του το παιχνίδι. Έχει τα θετικά του στοιχεία. Όμως, η απλή έκδοση του παιχνιδιού έχει πολλούς λίγους χάρτες, πολύ λίγο περιεχόμενο γενικότερα, λίγα όπλα. Πιστεύω ότι θα βαρεθείτε πολύ γρήγορα. Εκτός και να τα σκάσετε χοντρά και αγοράσετε την Ultimate Edition και έχετε επιλογές περισσότερες. Ας μην χάνουμε χρόνο, πάμε να παίξουμε λίγο, να πάρουμε μια ιδέα από το Multi. Εδώ πέρα διαλέγετε τι ακριβώς θέλει να παίξετε. Θα παίξουμε Blast, το οποίο είναι στην ουσία Team Deathmatch. Θα είμαστε με τους Rebels. Δεν θα λέω πολλά μέσα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, δεν υπάρχει κιόλας και λόγος. Απλά πάρτε μια γεύση, πάρτε μια ιδέα. Γενικά κάτι άλλο που με ενόχλησε είναι πολύ χαμηλός ανταγωνισμός. Έχω την εντύπωση ότι το παιχνίδι αυτό το παίζουν άτομα μικρής ηλικίας. Έχω κάνει κάτι σε 15-0, 18-0. Περίεργα πράγματα. Εκτός και αν έτυχε, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, ξεκινάμε κατευθείαν. Να αλλάξουμε μόνο το όπλο, να πάρουμε αυτό και πάμε. Be careful. We're outnumbered. Άντε γεια. Την κάναμε τη μαλακία μας. Πάμε ξανά. Οπα. Τη φόρεσε. Εδώ έχουμε χειροβομβίδα. Έχουμε εδώ. Άντε γεια κι εσύ. Άντε γεια κι εσύ. Enemy
τελείωσε αυτό, ήταν. Χάσαμε κιόλας. Δεν πειράζει, 7-2 ήμασταν, καλά πήγαμε. Καλύτερα που τελείωσε πιο νωρίς, να δούμε για καμιά άλλη πίστα. Εξάλλου σε αυτή την πίστα ούτε τα γραφικά μπορούσαμε να δούμε ούτε τίποτα. Ήτανε λίγο συμμαζεμένη. Είναι αυτό που σας έλεγα και πριν, έχω την εντύπωση ότι οι ηλικίες που παίζουν αυτό το παιχνίδι πρέπει να είναι πολύ μικρές. Είδατε πόσο εύκολα κάνω kills, ενώ το παιχνίδι το παίζω 2 μέρες τώρα, δεν έχω καν ιδέα. Πάμε να παίξουμε και εδώ. Take those stormtroopers down before they do the same to you. Aye aye, sir. Λοιπόν, για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. We got company. Ένας κάτω. Δεν βλέπω τίποτα. Γαμίσου παλιοπουτάνα. Πάμε να αφαιρίσουμε μερικούς τώρα γιατί τα πήρα σε βραμία. Τι ρε μεγάλε, γιατί? Το βούστι, τι όπλο έχει? Καλά. Έρε γαμίσου. Φάγαμε έναν, αλλά τι να το κάνουμε. Έχουμε ξεφτυλιστεί. Δεν πάμε καλά. Άντε ξεκίναμε σιγά μισό. Τι πήραμε? Άντε βρε σκότωσέ τον.
δώσαμε και ένα τρόφι. Κατά λάθος. Γιατί ρε φίλε, γιατί γαμώτο. Αποφάσισε ρε μεγάλη που σκάτσα θα πάμε. Τέλος. Πάνος, αν όντως... Εντάξει, τα πήγαμε χάλια. Αν όντως είναι πιτσιρικάδες αυτοί που παίξαμε τώρα, τότε μας γάμισαν πιτσιρικάδες. Τέλος πάντων, πήρατε μια γεύση από το παιχνίδι, μάγκες μου. Αυτό είναι το Star Wars Battlefront. Τίποτα το ιδιαίτερο. Εντάξει, έτσι για το χαβαλέ είναι το παιχνίδι. Αν το βρείτε σε πολύ χαμηλή τιμή και θα γουστάρετε multiplayer, τσιμπήστε το διαφορετικά. Εννοείται σε τέτοιο είδος, σε τέτοια φάση, προτιμήστε Destiny. Εκτός αν είστε φαν του Star Wars franchise, του Star Wars κόσμου. Οπότε ίσως βρείτε κάτι περισσότερο θετικό από μένα. Αυτά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Τα λέμε, bye bye, να προσέχετε.